Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες, με ισχυρό ΚΚΕ δυναμώνουμε, πολλαπλασιάζουμε τη φωνή που παλεύει για το δίκαιο του λαού στους αγώνες του παντού, στην Ευρωβουλή, στην περιφέρεια Αττικής, στο Δήμο της Πετρούπολης με τη λαϊκή συσπήρωση, με δήμαρχο και πάλι κομμουνιστή τον Βαγγέλη το Σίμω, αλλά και στις βουλευτικές όποτε και αν γίνουν αυτές. Γιατί το ΚΚΕ αποτελεί το πραγματικό στήριγμα του λαού μας στους χώρους δουλειές, στις εργατογειτονιές, στους κλάδους. Γιατί το ΚΚΕ ανέδειξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση των Μονοπωλίων μόνο χειρότερη, πιο αντιδραστική γίνεται. Η λαϊκή δυσαρέσκεια για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να πιάσει τόπο, μόνο αν με τη λαϊκή πάλι στοχεύσει στην ανατροπή του πραγματικού αντιπάλου των μονοπωλίων, της εξουσίας τους με αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η ψήφος στο ΚΚΕ είναι η πιο ξεκάθαρη ψήφος καταδίκης της Υπεριαλιστικής Ένωσης, το πιο δυνατό όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο γνήσιο που μπορεί να συναντηθεί με τη δικαιολογημένη ανησυχία, τον εντυνόμενο προβληματισμό του λαού μας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που καταγράφεται σε κάθε ευκαιρία και μάλιστα στο χθεσινό τελευταίο ευρωβαρόμετρο, δείχνοντας ότι το 74% του ελληνικού λαού δεν εμπιστεύεται την Ευρωπαϊκή Ένωση, στοιχείο που αποτελεί το χαμηλότερο ποσοστό εμπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλη την Ευρώπη. Το πιο δυνατό όχι λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το πιο δυνατό ναι στο ΚΚΕ είναι η αναγκαία λαϊκή επιλογή. Για την ανάγκη ο λαός μας να τιμωρήσει ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ που ψηφίζοντας το Μάστριχτ μιλούσαν για τις μεγάλες στιγμές και μέρες που θέν αρθούν και την ίδια ώρα εξυμνούσαν τους στόχους κερδοφορίας της ελληνικής αστικής τάξης. Ποιος δεν θυμάται το «Η Ευρώπη αλλάζει» του ΣΥΡΙΖΑ που αποδείχθηκε όμως ότι απ' άκρης άκρης όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση με ή χωρίς μνημόνια, χρέος ή ελλείμματα, προωθείται η ίδια βάρβαρη στρατηγική του κεφαλαίου, τα μνημόνια διαρκείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να γιατί λοιπόν απ' άκρης άκρης στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλπάζει η εργολαβική εργασία, τα mini jobs, η μερική απασχόληση, η εκπεριτροπή σε εργασία, χτυπιούνται οι συλλογικές συμβάσεις, απογειώνεται η ανασφαλιστή εργασία, επιστρέφουν συνταξιούχοι στη δουλειά γιατί δεν φτάνει σύνταξη, δραστικά περιορίζεται ως και καταργείται το δικαίωμα στην απεργία. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες, στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ πρότευσε η Ελλάδα σε απορροφητικότητα των ευρωκονδυλίων και την ίδια ακριβώς περίοδο, τα ίδια ακριβώς χρόνια, η φτώχεια και η μερική απασχόληση απογειώθηκαν, βυθίζοντας ακόμα πιο βαθιά το λαό στα αδιέξοδα. Γιατί τα ευρωνασιακά κονδύλια, όλα υδρότας του λαού από την άγρια φορολεϊλασία του, κατευθύνονται στην ενίσχυση των ομίλων και όχι στις λαϊκές ανάγκες. Η γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εξειδικεύουν περιφέρειες και δήμοι, είναι η γραμμή του ελάχιστου, τα ψίχουλα, για τους πλέον εξαθλιωμένους, που δεν καλύπτει καν τα αυτονόητα. Πάνω από αυτή τη γραμμή, ο καθένας πληρώνει και ξαναπληρώνει με απογειωμένη φορολεϊλασία, ανταποδοτικά τέλη, χαράτσια, μηνιαίες δόσεις σε ιδιώτες, σκοντάθοντας κάθε λίγο και λιγάκι σε ΜΚΟ και στις λεγόμενες κοινοφελείς επιχειρήσεις, προκειμένου να καλύψει ακόμα και τις στοιχειώδες ανάγκες του. Αυτή η κατεύθυνση διαπερνά τα πάντα, υγεία, σχολεία, παιδική σταθμή, κοινωνική ασφάλιση, ως τα σκουπίδια και τους πληστηριασμούς. Σε αυτήν την αντιδραστική ευρωενωσιακή κατεύθυνση του ελάχιστου συναντιούνται οι διακηρύξεις περιστήριξης των αδυνάμων του ΣΥΡΙΖΑ και τα περιχρέους αλληλεγγύης προς τους αδύναμους της Νέας Δημοκρατίας, όπως και τα αντίστοιχα συμπονετικά του Κινάλ, που όλοι τους μαζί κατέκαψαν, μαζί σε συνεργασία και ο ένας πίσω από τον άλλον έναν ολόκληρο λαό, ενώ τα μονοπόλια δυσαυρίζουν επιδοτούμενα και από πάνω στο όνομα της ανάπτυξης. Αυτός λοιπόν ο δρόμος φαλήρισε το λαό μας. Το δίλημα λοιπόν είναι αν ο λαός θα γίνει πιο δυνατός με ισχυρό ΚΚΕ σε όλες τις κάλπες παντού ή θα συνεχιστεί η χαμοζωή. Να γιατί λοιπόν σε αυτό το ασφιχτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο η δράση κομμουνιστών δημάρχων όπως εδώ στην Πετρούπολη με το λαό
στον αγώνα είναι δυνατόν να βάλει εμπόδια, γιατί με ισχυρό ΚΚΕ αυτά τα κονδύλια μπορούμε να πιέσουμε να χρηματοδοτήσουν εργακέρια για την ανακούφιση και την στήριξη επίγουσων λαϊκών αναγκών. Τα ίδια και με την αντιπλημμυρική αντισεισμική θωράκιση. Τι κάνουν? Ό,τι λένε οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δόγμα τους είναι κόστος όφελος. Χωρίζουν τις περιοχές σε υψηλής επικινδυνότητας και σε αυτές τις χαμηλής επικινδυνότητας του κατώτερου Θεού, και είναι αυτές οι περιοχές όλος τυχαίως που δεν έχουν μεγάλα εργοστάσια ή εύπορες οικογένειες. Έτσι κοινικά σκέφτονται. Γι' αυτό προκρίνουν έργα που μόλις ολοκληρωθούν την επόμενη μέρα έχουν business, επιχειρηματική δραστηριότητα, πελάτες με το κεφάλι, πωλήσεις με το κομμάτι, εισιτήρια ή διόδια. Διαφορετικά δεν είναι επιλέξιμα. Αλλά και για τα σκουπίδια στη Φυλή, το Γραμματικό, όλοι τους, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΚΙΝΑΛ, από κοντά η ΛΑΕ, ως και οι εγκληματίες Ναζί της Χρυσής Αυγής, καταπίνουν τη γλώσσα τους για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιγράφουν την κατάσταση στην Ελλάδα, δήθεν το πρόβλημα ότι είναι, βρίσκεται μόνο εδώ. Παντού στην Ευρώπη, λέει, έχει λυθεί και μάλιστα με προστασία του περιβάλλοντος. Κάνουν πως δεν βλέπουν απ' άκρη σ' άκρη στην Ευρώπη που αποκαλύπτονται καραμπινάτες υποθέσεις τύπου Φυλής, περιβαλλοντικών δηλαδή εγκλημάτων που αποτελούν άμεση έκφραση και συνέπεια της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεών της. Προσποιούνται τους ανήξερους για την κατάσταση στην Ιταλία με την επέκταση των Χιτά ή στη Γαλλία που συγκεντρώνονται οι παγκόσμιοι γίγαντες όμιλοι της ανακύκλωσης που επέκτηναν τους Χιτά για τα οικιακά απόβλητα στο Λάκκο ενός ακόμα λειτουργικού λατομείου στο Μομπελιέ, ακριβώς όπως σχεδιάζουν εδώ στην Πετρούπολη με το λατομείο Μουσαμά. Αλλά ο πετροπουλιώτικος λαός μπορεί με ισχυρό ΚΚΕ, με δήμαρχο και πάλι κομμουνιστή και με την πάλη του, να τους φράξει το δρόμο. Φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν στράβωσε στην πορεία όπως ισχυρίζονται τα κόμματα που πίνουν νερό στο όνομά της. Οι αρχές της πάντοτε ήταν πάνω απ' όλα τα κέρδη του κεφαλαίου, ο πάνθυνος εργάτης και ο αυταπασχολούμενος θύμα των μονοπωλίων. Πάντοτε ταγμένοι ήταν στην προώθηση των υπεριαλιστικών σχεδίων για να εξασφαλιστούν business για τους ομίλους που λιμένονται τον πλούτο των λαών, τις πηγές ενέργειας, τους δρόμους μεταφοράς της. Είναι ίδιες αστικές δυνάμεις, παλιοί Νέα Δημοκρατία και Πασό και οι νεότεροι τάχα του ΣΥΡΙΖΑ που μιλούσαν για τα ευρωπαϊκά σύνορα, που είναι σύνορα της Ελλάδας και που θα έκοβαν, λέει, το βήχα και την επιθετικότητα της αστικής τάξης της Τουρκίας, όπως λένε τώρα και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από πού και ως πού όμως, όπως λένε, είπα, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι προστάτες της ΑΟΣ των κυριαρχικών δικαιωμάτων σε Αιγαίο και Κύπρο? Κριτήριό τους πάντα ήταν, είναι και θα είναι τα μεγάλα συμφέροντα που εκπροσωπούν. Γι' αυτό και στην ποδιά τους σε κάθε ευκαιρία σφάζονται λαοί, αλλάζουν σύνορα, καταργούνται κυριαρχικά δικαιώματα. Είναι λοιπόν τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που παίζει ρόλο προς το κρύαρου στα αμερικανονατοϊκά σχέδια, μετατρέποντας τη χώρα σε ορμητήριο και απέραντη βάση για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης. Να γιατί προκαλεί λοιπόν ο νατοϊκότερος του ΝΑΤΟ, στενότερος συνέτερος του Τραμπ, ΣΥΡΙΖΑ, που επιχειρεί να ξεπλύνει το άλλοτε τρισκατάρατο για το ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ και τα πολυφάδια του, εμφανιζόμενοι ως δήθεν καλοί ευρωπαϊστές στο όνομα της καταπολέμησης των εθνοκεντρικών ακροδεξιών. Διαστρεβλώνοντας και βιάζοντας την έννοια της πρόοδου, καταντάσσοντας και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτές. Από πού και ως πού, και βέβαια τις αφεντιές τους στις δυνάμεις της πρόοδου. Από πού όμως και ως πού πρόοδος η Ευρωπαϊκή Ένωση? Αυτή της επέσχητης συμφωνίας των Πρεσπών, της εδραίωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια, των αλυτρωτισμών, της πυροδότησης του εθνικισμού? Η Ευρωπαϊκή Ένωση του Ευρωστρατού, των 24 στρατιωτικών αποστολών ανά τον κόσμο, των βομβαρδισμών σε Συρία, Λιβύη, Εμένη, παντού? Η Ευρωπαϊκή Ένωση της Μόριας, των 2.000 νεκρών στη Μεσόγειο μόνο πέρσι, των 1.200 χιλιόμετρων φραχτών ενάντια στους πρόσφυγες?
η Ευρωπαϊκή Ένωση του Αντικομμουνισμού, των διώξεων, των απαγορέψεων κομμουνιστικών κομμάτων, των καταστροφών μνημείων, όπως αυτών του κομμουνιστή Ιωάννη Κουμπελογιάννη από τις πολωνικές αρχές αυτές τις μέρες. Να λοιπόν πως η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεις των κρατών μελών της καλλιεργούν και στρώνουν το έδαφος στο φασισμό στην Ευρώπη, για τον οποίο υποκριτικά παριστάνουν ότι ανησυχούν. Το ΚΚΕ δεν περιορίζεται σε ανησυχίες για την άνοδο εθνικιστικών, ακροδεξιών, φασιστικών δυνάμεων, αλλά τους πολεμά συστηματικά, διαχρονικά και ανυποχώρητα, εδώ και δεκαετίες. Ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι η αποτελεσματική πολέμη του φασισμού και του συστήματός τους που τους στρέφει είναι οι κομμουνιστές. Γι' αυτό είναι ανάγκη σήμερα η ενίσχυση του ΚΚΕ να τους αποδυναμώσουμε αποφασιστικά. Στο ψευτοδίλημα λοιπόν, μια από τα ίδια από το ΣΥΡΙΖΑ ή να γυρίσουμε πίσω στα παλιά Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ που ο λαός παλιότερα τους έδιωξε κακήν κακός, υπάρχει απάντηση, το βήμα μπροστά με ισχυρό ΚΚΕ παντού. Να γιατί σήμερα ο λαός μπορεί να τους εγκαταλείψει και να συμπορευτεί αποφασιστικά με το έμπιστο, με το μαχητικό ΚΚΕ που δεν τον γέλασε. Για να δυναμώσει η λαϊκή αντιπολίτευση, να μπουν εμπόδια σήμερα, να συγκεντρωθούν δυνάμεις, γιατί υπάρχει πραγματικά εναλλακτική λύση σε όφελος του λαού, με το λαό στην εξουσία και την οικονομία, για την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού. Να είστε καλά.